Ότι 1,5 μήνα τώρα είχε ανέβει ένα χειρόφαινο στην κυβέρνηση λόγω εκλογών, ανασχηματισμός, δεν πήγαιναν δηλαδή και πολύ γρήγορα τα πράγματα. Ναι. Και εγώ πληροφορούμαι μέχρι τις 15 Ιουνίου πρέπει να έχουν ληφθεί αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας. Εντάξει, θα ληφθούν αποφάσεις. Δύσκολες αποφάσεις, λοιπόν, όχι αποφάσεις. Θα ληφθούν αποφάσεις, δεν έχω κάτι να σας πω. Για το θέμα λοιπόν, των, υπάρχει ένα δεύτερο θέμα. Χθες υπήρξε απόφαση για ομαδική απόλυση 45 ατόμων με απόφαση του Συμβουλίου από τη Χαλιβουργία. Ας προβλέψουμε. Του Συμβουλίου Εργασίας. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ τουλάχιστον μας τα είπε ο κ. Μητρόπουλος εδώ, το θεωρεί ως έναρξη της διαδικασίας ομαδικών απολύσεων με επίσημο τρόπο. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει ότι το 1,5 εκατομμύριο άνεργοι, ας πούμε, δηλαδή οι επιπλέον άνεργοι από την εποχή πρώτης κρίσης, εμποδίστηκαν από το ότι δεν υπήρχαν ομαδικές απολύσεις. Τέλος πάντων, το θεωρεί πάντως προήμιο για τη θέσπιση των ομαδικών απολύσεων, όπως λέει το Δούνου του στην έκθεση. Κοιτάξτε να δείτε, για το θέμα των ομαδικών απολύσεων υπάρχουν ορισμένα ζητήματα τα οποία μας είναι γνωστά. Έτσι, υπήρχε νόμος ο οποίος έλεγε ότι για να εγκριθούν, για να εγκριθεί μια ομαδική απόλυση έπρεπε να υπάρχει προηγουμένως η έγκριση του Υπουργού Εργασίας. Μάλιστα. Αυτός ο νόμος βέβαια οδηγούσε στο γεγονός ότι ένα πολιτικό πρόσωπο που δεν είχε καθόλου τα στοιχεία μιας επιχείρησης έπρεπε να δώσει μια επιχειρηματική λύση. Ήταν δηλαδή ένας νόμος του 83 που δεν μπορούσε. Ωραία, να εκχωρήθηκε στο Γενικό Γραμματέα. Εδώ η ιστορία είναι και στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας, το οποίο με πολύ αυστηρά κριτήρια βλέπει τα στοιχεία που μια επιχείρηση εμφανίζει μπροστά στο Συμβούλιο και εξετάζει εάν πράγματι είναι πραγματικά τα στοιχεία, δηλαδή αν η επιχείρηση. Ναι, εντάξει, αλλά το θέμα είναι το εξής. Ναι, αλλά κοιτάξτε, αν χρεοκοπήσει η επιχείρηση, θα φύγουν όλοι. Συμφωνούμε. Αν χρεοκοπήσει η επιχείρηση, θα φύγουν όλοι ούτως ή άλλως. Αυτό που λέμε, το θέμα είναι το εξής. Είναι πρώτο βήμα για την υιοθέτηση της απελευθέρωσης των ομαδικών απολύσεων, όπως λέει η έκθεση του Δουνουτού, ναι ή όχι? Κοιτάξτε, σας είπα, οι ομαδικές απολύσεις σχετίζονται με την ικανότητα μιας επιχείρησης να υπάρχει ή να μην υπάρχει. Όταν η επιχείρηση θα κλείσει θα γίνει ομαδική η απόλυση, οπωσδήποτε. Ενώ, και θα γίνει μάλιστα και συνολική, ολική, δεν θα μείνει κανείς, θα κλείσει η επιχείρηση. Ενώ με τον τρόπο αυτό, μιλάμε τώρα για συνθήκες χρεοκοπίας, ουσιαστικά τι γίνεται? Γίνεται μια αναδιάρθρωση. Και μάλιστα δίδεται η νόμιμη αποζημίωση συν 1.000 ευρώ και επίσης υπάρχει και ρήτρα άμεσης επαναπρόσληψης όταν ορθοποδήσει η επιχείρηση. Είναι δηλαδή ένας τρόπος να κρατήσεις την επιχείρηση, να μην σκοθεί να φύγει, να μην κλείσει. Πλέον αποτελεί, νομίζω, από την πίσω πόρτα. Κυρία Βουλτευσή, λέω ότι, συγγνώμη Ανδρέα, ότι έτσι όπως το λέτε, ουσιαστικά δίνεται ένα σήμα ότι αν η εταιρεία εμφανίσει στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι πρόκειται να στα πρόθεση της κατάρρευσης, ότι οι ομαδικές απολύσεις θα γίνουν δεκτές από την πιστική, πιστικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η επιχείρηση είναι στα πρόθεση της χρεοκοπίας. Δεν φοβάστε προσχηματικά στοιχεία? Είναι πάρα πολύ, δεν είναι πολύ εύκολο, γιατί είναι πάρα πολύ αυστηροί οι όροι. Ναι. Δηλαδή πρέπει να είναι πάρα πολλά τα στοιχεία και πάρα πολύ πιστικά. Πολλές επιχειρήσεις θα το χρησιμοποιήσουν αυτό προσχηματικά, κυρία Βούλτευση. Μα γι' αυτό υπάρχει το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας. Δεν ξέρω, μήπως ανοίγει κάποιος το δούλο. Αλλά το δούλο του λέει να καταργηθούν αυτά τα συμβούλια εργασίας και τα λοιπά, να είναι ελεύθερες οι απολύσεις, να ξεμπλέξουμε. Εντάξει, αυτή τη στιγμή, όπως είδατε, λειτουργεί το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας. Προφανώς αυτή τη στιγμή ή θα συνεχίσει? Όχι, θέλω να πω, δεν ξέρω, αυτό δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Από το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας δεν ήρθε αυτή η απόφαση. Ναι, ναι, από το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας. Μια μέση οδός, η οποία έχει επιλεγεί προφανώς. Έχει επιλεγεί προφανώς μια μέση οδός. Να μην υιοθετηθεί αυτό που λέει το Δούνου του, που είναι άρδιν να αλλάξει νομοθεσία τα πάντα όλα. Βάζει η κυβέρνηση μια ασφαλιστική δικλίδα όσο μπορεί να είναι. Νανογραμματέας. Ναι, ναι, είναι πρόεδρο. Λοιπόν, μια τελευταία κουβέντα. Έγινε συζήτηση πολύ για για την επιστολή αυτή που είχε χθες η Αυγή. Ναι. Και συνεχίζει σήμερα. Τι να πω. Ναι, να μου πεις. Να πω ότι είναι πολύ θλιβερό, πάρα πολύ λυπηρό η Αυγή της υπόθεσης Λαμπράκη να εμφανίζει ως αποκάλυψη ένα έγγραφο το οποίο φέρει επάνω ημερομηνία από την ιστοσελίδα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Δηλαδή,
την ημέρα κατά την οποία βγήκε στον αέρα από την, ιστοσελίδα του Διεθνούς. Αυτό είναι το θέμα μας τώρα, ή τι λέει μέσα επιστολή. Η επιστολή αυτή είναι γνωστή. Η επιστολή αυτή δεν είναι κάτι καινούριο. Συνοδεύει πάντοτε μια κίνηση της κυβέρνησης, διότι όπως ξέρετε είχαμε πλεόνασμα. Η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός αποφάσισε ένα μέρος του πλεονάσματος να πάει στο κοινωνικό μέρισμα, να επιστρέψει δηλαδή στον κόσμο. Αυτό, όπως θυμάστε, είχε προκαλέσει κάποιες ανησυχίες και θα προτιμούσαν ίσως να μείνει αυτό ως μαξιλαράκι για την περίπτωση που υπάρξει μια άλλη αστοχία στο μέλλον. Και ο Πρωθυπουργός, όπως γίνεται άρα, πάντα. Άρα, δηλαδή, αυτή η επιστολή που οι άλλοι τη θεωρούν. Όχι, συνοδεύει, ναι. Που η διανομή τη θεωρία ως προήμιο νέου μνημονίου. Ναι. Ήταν στην ουσία για να μοιραστεί το μέρος. Συνοδεύει την διανομή του κοινωνικού μερίσματος. Μάλιστα. Λοιπόν, ναι. Καλημέρα, ευχαριστούμε. Θα τα λέμε. Καλά, καλημέρα. Καλημέρα. Καλά. Γεια σας, κύριε.